Εντάξει. Ελάτε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, κατακού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής οδηγός, και θέχε σκήνος εν ημί, και καθάρισε εν ημάς από πάσης χιλίδος, και σώσε να δείξει και πάσα μόνο. Αμήν. Βάση ή μάλλον το θεμέλιο που στεκόμαστε όρθιοι, πνευματικά όρθιοι, είναι ένα και μόνο αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Θεμέλιο άλλο ουδής δύναται θύνε παρά των κείμενων. Θα το εξηγήσω πιο απλά. Άλλο θεμέλιο δεν υπάρχει παρά ένα μόνο θεμέλιο. Αυτό που έχει τοποθετηθεί από τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους Αγίους, γενικά της Εκκλησίας. Και αυτό το θεμέλιο είναι η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ακόμη την Αγία Τριάδα. Χωρίς την πίστη δεν γίνεται κανένας λόγος για πνευματική ζωή. Τίποτα δεν γίνεται, απολύτως τίποτα. Πρότυπο που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος, το οποίο πρέπει να έχουμε μπροστά μας και το οποίο έχουμε λύσει και άλλη φορά, είναι ο Πατριάρχης Αβραάμ. Ο πατέρας μας αυτός, ο προγονός μας, ο πνευματικός, είναι από τα ανθρώπινα υποδείγματα το μοναδικό. Θα το δούμε και σε σχόλια που θα μας δώσει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Καλά είναι να φέρουμε στο μυαλό μας την εικόνα στο Πατριάρχη Αβραάμ. Είχε υποσχεθεί ο Θεός να του δώσει τέκνο και ότι από το τέκνο αυτό, το παιδί αυτό, θα γεννηθούν πολλά τα πλήθη των ανθρώπων, όλες οι φυλές της γης κατά έναν τρόπο. Όμως παρότι ο Θεός του το είχε υποσχεθεί αυτό, τα έτη διαδέχονταν το ένα το άλλο, το γνωρίζουμε αυτό, το αναφέρουμε για να έχουν την εικόνα του Αγίου Πατριάρχου Αβραάμ, εν τούτης εγύρασε και η ηλικία του πλέον δεν του άφηνε περιθώρια στο νου ώστε να περιμένει να αποκτήσει παιδί. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Καθώς επίσης και η γυναίκα του, η Σάρα,
Για την Σάρα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό το εργοστάσιο της φύσεως που είχε η Σάρα για να τεκνοποιήσει, τη μήτρα δηλαδή, ήταν άχρηστη από τη γέννησή της. Μάλιστα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος για την έκρωση της μήτρας της Σάρας από τα νιάτα τους. Συνεπώς κουβαλούσε το χωράφι η Σάρα που λέγεται μέσα της, δηλαδή τη μήτρα, πέτρα. Η πέτρα μπορεί να δώσει έστω και ένα φιλαράκι. Αλλά της Σάρας, λέει ο Χρυσόστομος, η μήτρα χειρότερη και από πέτρα. Άγωνη. Με κεφαλαία γράμματα. Άγωνη με κεφαλαία γράμματα. Φέρνω την εικόνα για να καταλάβουμε τι θα είναι αυτά που θα μας σχολιάσει ο Άγιος και θα τα δούμε σιγά σιγά γιατί μας χρειάζονται σε θέματα πίστεως. Καλώς το Δημήτρη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ο Αβραάμ υπέργυρος, η Σάρα γριά, το χωράφι ήταν άγωνο όπως είπε, ούτε καλλιέργεια δεν επιδεχότανε, καμία καλλιέργεια, μηδέν. Οπότε και ο Αβραάμ και η γυναίκα είχαν νύψει τα χέρια για παιδί. Μιλάμε λογικά, έβγαζαν συμπεράσματα και από την ηλικία και από τα εργαλεία που παιδοποιούν. Όμως αυτό που μετράει δεν είναι τι έλεγε η λογική του ενός ή του άλλου. Αυτά που προηγουμένως είπαμε. Είχε δώσει ο Θεός, λέγει, επαγγελία. Έτσι δεν λέει Σταύρο. Επαγγελία είχε δώσει, υπόσχεση δηλαδή, στον Αβραάμ. Ό,τι θα αποκτήσει, παιδί. Και σε ηλικία, όπως είπαμε, που ήσαν και οι δύο γεροντές υπέργυροι, δέχονται το μήνυμα ότι θα αποκτήσουν παιδί. Ο Αβραάμ δεν προέβαλε καμία αντίρρηση σε αυτό, ούτε διαλογίστηκε ότι αυτή η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός έχει αχρηστευτεί. Δεν το σκεπτόταν καθόλου από το μυαλό του. Η Σάρα αντίθετα ίσως να διαλογίστηκε, γιατί αναφέρεται στη γραφή ότι γέλασε η Σάρα όταν άκουσε ότι έρχεται το παιδί. Ίσως, γιατί οι πατέρες εδώ, ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, κάνει ορισμένα σχόλια πάνω σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, το άγωνο χωράφι γεωργήθηκε, ο σπόρος έπεσε, φυσιολογικότατα, όχι σε την Παναγία, φυσιολογικότατα, ανθρωπίνος, και σε ηλικία μεγάλη απέδωσε καρπό. Ήρθε το παιδί, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, παιδί του Αβραάμ. Να έχουμε, επαναλαμβάνω, την εικόνα για να καταλαβαίνουμε όλα αυτά που θα διαβάσουμε. Είδε πια ο Αβραάμ ότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δυνατός εστί ο Θεός, ο επίγγελτε εκείνο που έχει υποσχεθεί, μπορεί να το πραγματοποιήσει υπό συνθήκες και όρους εντελώς έξω λογικής, αδύνατες ανθρωπίνως. Αδύνατες ανθρωπίνως, επαναλαμβάνω. Θα φέρω ένα παράδειγμα που έχει τύχει να το έχω ακούσει.
Αγιορείτικο είναι, αλλά από άνθρωπο σαν και εμάς. Γιατρός επισκέφτηκε ένα μονάχο, μια σκήτη. Από αυτούς τους γιατρούς που υπερηφανεύονται για την επιστήμη τους και έχουν σε τελευταία μοίρα, ίσως και καθόλου, το θεϊκό παράγοντα. Πήγε στη σκήτη και ρωτήθηκε από τον γέροντα, «Έχεις παιδιά?» «Όχι». Λέει, «Η γυναίκα μου δεν έχει σάρπιγγες». «Πώς θα γίνει», του λέει, «να κάνω παιδί?» Ο γιατρός το επάγγελμα, γνώστης σαν τη γυναίκα του Αβραάμ, η νέκρωση της μήτρας ήταν μπροστά. «Δεν κάνω παιδιά, παππούλη, τι είναι αυτά που μου λες», του λέει. «Φέρτε από το λαδάκι αυτό και δώστε του». «Όχι», του λέει. «Δώστε του να πάρει». «Όχι, πάρ' το, κάνε μου τη χάρη». Και όντως τα αδύνατα παραθρόπης, παραθεώ δυνατά, τεκνοποίησε δίδυμα. Εδώ λοιπόν έχουμε το παράδειγμα του Αβραάμ και σήμερα επαναλαμβανόμενο. Δεν είναι το πιστεύω εις ένα Θεόν μιας εποχής και παρέρχεται, αλλά η πίστη έχει διαχρονική σημασία. Δεν σταματάει ποτέ. Σταματάει μόνο όταν κλείσει το θέατρο, η αυλαία του θεάτρου του κόσμου αυτού και πάμε στην άλλη ζωή όσοι πάμε με τη χάρη του Θεού, τότε θα σταματήσει και η πίστη και η ελπής, θα λειτουργεί μόνο η αγάπη. Μόνο η αγάπη, γιατί η αγάπη είναι ο Θεός. Η πίστη τι χρειάζεται άμα το δεις εκείνο που τώρα πιστεύεις. Λοιπόν, και αποκτάει λοιπόν τον Ισαάκ ο Αβραάμ και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό το παιδί που έφτασε σε ηλικία 12 ετών του ζήτησε ο Θεός να το θυσιάσει. Και βεβαίως δεν αρνήθηκε ο Αβραάμ, δεν κάθισε, το δούμε και από τα σχόλια, δεν κάθισε καθόλου να διαλογιστεί και να πει, «Μα εσύ δεν μου είπες ότι θα αποκτήσω παιδί και ότι από το παιδί μου θα έρθουν απόγονοι σαν τα άστρα του ουρανού τόσοι πολλοί». Και τότε πώς θα έρθουν οι απόγονοι, αφού δεν θα υπάρχει αυτός που θα φέρει τις γενιές στη ζωή, που θα σπείρει. Δεν διαλογίστηκε τίποτα. Το πήρε, το πήγε να το θυσιάσει. Και καταλήγοντας γύρω από τη διήγηση αυτή, για να δούμε και τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, καταλήγοντας από τη διήγηση αυτή, το θυσίασε το παιδί ο Αβραάμ στη διάθεσή του και στο νου του 1000%. Γιατί ήταν αποφασισμένος να κάνει τη θυσία. Δεν τον γύριζε κανείς πίσω. Με τίποτα. Είχε βάλει πάνω το Θεό και μετά το παιδί. Γι' αυτό το λόγο. Και βεβαίως ο Θεός του δώρησε το παιδί και η επαγγελία που είχε, η υπόσχεση που είχε δώσει δηλαδή, πραγματοποιήθηκε. Από το ο Ισαάκ είναι ο τύπος, προτυπώνει, συμβολίζει ο Ισαάκ το Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Αβραάμ συμβολίζει τον Πατέρα Θεό. Μονάκριβο γιο ο Πατέρας μας ο Θεός, το Χριστό. Στέλνει και το θυσιάζει. Ουσία, όχι απλώς υπόσχεση, και θυσιάζεται με σταυρικό θάνατο, χύνει το αίμα του. Εδώ ο Αβραάμ, επαναλαμβάνω, η πρόθεσή του ήταν αμετάκλητη να θυσιάσει το παιδί του. Γιατί η αγάπη στο Θεό είναι πρώτη και μετά οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, «Εάν αγαπάτε τον πατέρα ή τη μάνα πάρα από μένα ή τα παιδιά και τις κόρες πάρα από μένα, δεν είσαστε άξιοι». Εδώ το βλέπουμε στο πρόσωπο του Αβραάμ. Θυσίασε λοιπόν στην καρδιά του, στην ψυχή του, άπλωσε το χέρι, τράβηξε το σπαθί να σκοτώσει το παιδί. Δεν τον άφησε όμως ο Θεός. Όταν ο Αβραάμ έγινε κάποτε γέρος,
και από την ηλικία έγινε νεκρός από την ηλικία για τεκνοποιία. Όταν λοιπόν ήταν γέρος ο δίκαιος, μάλλον πεθαμένος για να κάνει παιδιά. Προσέξτε, λέει ο Χρυσόστομος, όχι απλώς γέρος, αλλά νεκρός για να κάνει παιδιά. Ο πεθαμένος κάνει παιδιά. Πώς θα κάνει παιδιά, και αυτός πεθαμένος ήταν σχετικά με το να τεκνοποιήσει. Και είχε ξεπεράσει πάρα πολύ τους νόμους της φυσικής τεκνοποιίας και είχε σύζυγο πιο άγονη από την πέτρα, τη Σάρα, του υπόσχεται ο Θεός να τον κάνει πατέρα τόσο απογόνων, ώστε το πλήθος τους να είναι ίσο με το πλήθος των άστρων. Αυτό το υποσχέθηκε ο Θεός. Όταν εκείνος ήταν πεθαμένος για να κάνει παιδιά, φέρετε στο μυαλό σας, πεθαμένος, η λογική έλεγε είμαι πεθαμένος του Αβραάμ και της Σάρας το ίδιο. Ο Αβραάμ, αν και υπήρχαν τόσα εμπόδια, αφού η ηλικία του είχε φτάσει πια στα βαθιά γερατιά και η γυναίκα του είχε γίνει ανίκανη και από την ηλικία και από τη φύση, διότι δεν την εμπόδιζε μόνο τα γερατιά, αλλά και η ίδια η αναπηρία της φύσεως, η νέκρωση της μήτρας. Και όταν ήταν νέα, το εργαστήρι της φύσεως, η μήτρα, ήταν άχρηστο, επειδή η γυναίκα ήταν στήρα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, επισημένοντας το εργαστήρι της φύσεως ήταν νεκρό, λέει και την νέκρωση της μήτρας της Σάρας. Προς Ρωμαίους 4 κεφάλαιο 12. Δεν είπε την νέκρωση της Σάρας απλώς, για να μην υποψιαστείς, την ηλικία μόνο. Άμα ήταν ηλικιωμένη, λέει, δεν έκανε παιδιά λόγω ηλικίας. Αλλά και της ίδιας της μήτρας την έκρωση. Δύο κακά είχε που απέκλειαν να τα τεκνοποιήσει. Που είχε γίνει όχι μόνο από τα χρόνια, αλλά και από τη φύση. Αλλά όμως, αν και υπήρχαν, όπως είπα, τόσο μεγάλα εμπόδια, επειδή γνώριζε ο Αβραάμ, αυτό θέλω να προσέξουμε ιδιαιτέρως, γνώριζε ο Αβραάμ τι σημαίνει η υπόσχεση του Θεού. Εδώ θα σταματήσω, θα το ξαναπώ 10 φορές. Γνώριζε ο Αβραάμ τι σημαίνει η υπόσχεση του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό εδώ, ειδός, λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Αβραάμ, ειδός ο επίγγελτε, επειδή γνώριζε καλά ο Αβραάμ, ο επίγγελτε δύναται και ποιήσε. Αυτό που έχει υποσχεθεί μπορεί και να το κάνει. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού, ότι θα κάνεις παιδί. Και εδώ το τονίζω άλλη μια φορά, γνώριζε τι σημαίνει η υπόσχεση του Θεού. Ξέρετε γιατί το λέω, θα το δείτε αμέσως παρακάτω. Δηλαδή, η υπόσχεση του Θεού πόσο επινοητική, πόσο επινοητική, να πούμε σοφή, επινοητική, και πόσο εφευρετική είναι, βάζει τη λέξη ο Ιερός Χρυσόστομος, εφευρετική. Δηλαδή, βρίσκει λύση στο αδύνατο. Αυτό εννοεί εδώ πέρα. Στο αδύνατο, ο Αβραάμ το γνώριζε εκείνο το πράγμα. Ότι δεν εμποδίζεται από τους νόμους της φύσεως. Το γνώριζε αυτό. Ποιος δεν εμποδίζεται? Του Θεού η υπόσχεση. Δεν εμποδίζεται. Είναι εφευρετική, είναι επινοητική, είναι σοφή. Τα έχει όλα αυτά μέσα. Αυτά που δεν έχει η δική μας λογική. Εμείς λέμε τέρμα,
δεν υπάρχει λογικά διέξοδος. Είναι αδιέξοδος. Θα το τονίσω, το καταλάβουμε και το πράγμα. Εμείς λέμε λογικά, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Δεν μας σώζει τίποτα. Τι σημαίνει πιστεύω στο Θεό? Γι' αυτό μην σε απεριπίστε σου, είναι θεμέλιο η πίστη στην αρχή. Σημαίνει ότι εφόσον πιστεύω στο Θεό, ο Θεός που είναι εφευρετικός, που είναι επινοητικός, που είναι πάνσοφος, μπορεί το αδιέξοδο να το κάνει διέξοδο. Το άλυτο να το λύσει. Πρόβλημα να μην υπάρχει. Αλλά χρειάζεται και ο Αβραάμ που να διαθέτει την πίστη. Το καταλαβαίνουμε. Ήτανε μέγιστο κεφάλαιο ο Αβραάμ. Διέθετε πίστη που ήταν πάνω από οικογένεια, πάνω από όλα τα υλικά αγαθά και πάνω από όλα έβλεπε το Θεό. Λοιπόν, εδώ τώρα λέει σε μας, γιατί κυριαρχεί σε σας μέσα η απογοήτευση? Επειδή ταλαιπωρείστε από τα δεδομένα, τις συνθήκες, την κατάσταση που διατρέχει τον ελλαδικό χώρο. Τα βλέπει όλα, τα ακούει όλα και αυτός έχει έτοιμη και τη λύση που η λογική μας δεν μπορεί να τη φτάσει. Πρέπει δηλαδή, ακούστε να δείτε, να πω κάτι να καταλάβουμε. Λογικά λοιπόν σταματάμε. Λογικά σταματάμε και τη βλέπουμε τέρμα. Δεν υπάρχει άλλο παραπέρα να κάνουμε. Αδιέξοδο, λογικά. Όμως πρέπει να γίνει υπέρβαση. Δηλαδή να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, όπως και Αβραάμ, το ξεπέρασε τον εαυτό του. Δεν λειτουργήσε σαν άνθρωπος με λογική. Λειτουργήσε σαν άνθρωπος με πίστη. Έβλεπε τα όρατα μπροστά του, ορατά. Εμείς λέμε τα ορατά και αφήνουμε τα όρατα. Γι' αυτό κυκλωνόμαστε και τα χάνουμε. Ο Αβραάμ λοιπόν ήξερε ότι του Θεού η λογική περνάει μέσα από τα αντίθετα. Π.χ. ένα παράδειγμα, βλέπουμε τον γιατρό του συγγενής να βλέπουν τερματίζει ο άνθρωπος, ανθρωπίνος είναι δυνατό να ζήσει. Του Θεού όμως η δύναμη και η λογική περνάει μέσα από αυτό το αντίθετο και σου λέει ζει. Δίνει το πικρό, το κάνει γλυκή και από εκεί και πέρα είναι όλα φυσιολογικά αυτά που για μας είναι εντελώς αδύνατα, για το Θεό είναι φυσιολογικά. Να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι η πίστη στηρίζεται όχι στη λογική, αλλά κάνει υπέρβαση, να το καταλάβουμε, πέρα από τη λογική λειτουργεί. Και λέει, τι μου λέει η λογική, δεν γίνεται? Γίνεται και το λέει ο Θεός. Αυτό είπε ο Αβραάμ. Λέει, δύναται ο επίγγελτε, μπορεί ο Θεός, εκείνο που έχει υποσχεθεί και φαίνεται εντελώς αδύνατο, να γίνει έργο. Αυτό είναι η λογική. Αναφέρει σε τι ηλικία ήταν και ο Αβραάμ και η Σάρα. Ήτανε. Σε τι ηλικία. Ήτανε εκατοντάετης. Έτσι, εκατοντάετης που έτσι δεν λέει, Σάμπλο. Εκατό χρονών. 90 ήταν η Σάρα. 100 χρονών. Λοιπόν, τα ανάφερα τα παραδείγματα τα δύο, του ενός και το άλλο, γιατί δεν λειτουργεί η λογική εδώ πέρα. Εδώ λειτουργεί πεθαμένη η μήτρα, πεθαμένη η ηλικία, πάμε για την άλλη ζωή και τότε του Θεού η εφευρετική και επινοητική πρόνοια έδωσε το παιδί. Τελείωσε. Μην ψάχνουμε να τα μετρήσουμε με τη λογική, θα βγούμε off, έξω για έξω. Είναι άχρηστη η λογική του ανθρώπου μπροστά στη λογική του Θεού. Λοιπόν, ο Θεός λοιπόν
βαδίζει μέσα από τα αντίθετα και πραγματοποιεί την υπόσχεσή του. Την φέρνει από εκεί που δεν περιμένουμε. Το έχω πει και άλλη φορά, ο Απόστολος Παύλος λέει, η λογική μου έλεγε, σήμερα τελειώνει η ζωή μου, αφού έχω υποστεί τα πάνδυνα την ημέρα αυτή, μαστιγώσεις, φυλακίσεις, φτύσματα, πετροβολήματα, και τι δεν περούσε, του πετάγανε στο πουτρούνι μέσα πεθαμένο και λέει φεύγω. Του λέει όχι, η λογική σου το λέει αυτό, η δική μου λογική δεν το λέει, αύριο συνέχισε. Αυτό σημαίνει πίστη στο Θεό. Βάζουμε τα δικά μας μπροστά, όχι κύριε αδελφέ, με αυτή τη λογική θα λειτουργήσει. Λοιπόν, προχωράμε. Δέχθηκε το λόγο από το Θεό Αβραάμ και πίστεψε την υπόσχεση, την υπόσχεση του Θεού ότι θα κάνει παιδί, χωρίς να αφήσει να κινηθεί καθόλου η ταραχή των λογισμών. Εκείνη η ουσία. Μας τυχαίνει κάτι εμάς, πω τι θα γίνω, και αρχίζει η ανομαλία λογισμών. Και από εκεί πέρα ταραχή. Δεν γίνεται. Έτσι ακριβώς γίνεται. Αρχίζει όλο το κακό που κάνουμε στον εαυτό μας, δεν είναι αυτό που θα μας έρθει, αν έρθει στο τέλος, αλλά εκείνο που διαλογιζόμαστε. Τη σκέψη. Ναι, τελείωσε. Έχουμε ταραχή λογισμών. Και μόνο με τη σκέψη πεθαίνουμε. Ενώ λέει εδώ ο Αβραάμ, δεν άφησε καθόλου να κινηθεί η ταραχή των διαλογισμών. Θα προσέξουμε. Όλο το κακό οι λογισμοί μας το κάνουν. Γι' αυτό και ο Άγιος Θαδαίος, Σέρβος, στην Αυτογιουγκοσλάβος, λέει η ζωή του ανθρώπου καθορίζεται, του καθενός ανθρώπου, από τους λογισμούς που έχει. Τι λογισμούς έχεις, αυτή και τη ζωή παρουσιάζεις. Δεν έχεις άλλη να παρουσιάσεις, καλή, κακή, ανάποδη, από τους λογισμούς. Εδώ λοιπόν μας λέει, ένα, πίστη σημαίνει δεν περνάει από λογικές διαδικασίες η πίστη. Άπαξ και έβαλες τη λογική να λειτουργήσει σε θέματα πίστεως, τελείωσες, δεν πιστεύεις. Γίνεσαι ορθολογιστής, όπως είναι όλοι οι καθολικοί, όπως είναι όλοι οι προτεστάντες. Κανένας Άγιος δεν ήταν ορθολογιστής, κανένας. Πάω στην έρημο, ο Άγιος Ευθύμιος ο μεγάλο που γιορτάζει αύριο, πώς το λένε, ο Ευθύμιος, πήγε σε μια σπηλιά με έναν συνασκητή του, μπήκανε μέσα, λέει τι κάνανε τη σπηλιά εκκλησία από την προσευχή και τους έστειλε ο Θεός κάθε μέρα την τροφή. Δεν είχανε τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταυρώνουμε τα χέρια εμείς οι κοσμικοί ώστε να μας στείλει ο Θεός έτοιμο. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μας απορροφήσει η μέρημνα ώστε να μας αφαιρέσει κάθε πνευματικό περιεχόμενο πίστεως και να παραλύσουμε με τους λογισμούς μας. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Παραλύεις από τους λογισμούς. Σε κάνει να μην κοιμάσαι τη νύχτα. Έτσι δεν έχουμε ζήσει. Μερικοί από εμάς πολλές φορές, πώς θα το πούμε, και ψέματα εδώ που είμαστε. Ακριβώς δεν έχουμε την πίστη, λειτουργούσα ξύπνια, όρθια, στιτή. Θυμάμαι τον Απόστολο Παύλο που λέει, όταν εσείς, εμείς δηλαδή χριστιανοί, στεκόσαστε όρθιοι πνευματικά, όρθιοι, τότε ζούμε εμείς οι Απόστολοι. Όταν εσείς δεν στεκόσαστε, και εμείς δεν ζούμε. Βεβαίως, πώς θα γίνει, του ενδιέφερε να είναι όρθιος πνευματικά ο άνθρωπος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω μια φορά, κέντρο της δυσπιστίας, κέντρο της απιστίας είναι οι διαλογισμοί του ανθρώπου. Έχει υποσχεθεί ο Θεός με όλο το Ευαγγέλιο? Ναι, μας έχει υποσχεθεί, λέει, κάντε ό,τι σας λέω και θα κληρονομήσετε τη βασιλεία μου. Αυτή είναι η επαγγελία του. Πάνω απ' όλα λοιπόν είναι αυτό. Η λογική δεν πρέπει να περνάει καθόλου μπροστά σε αυτή την υπόσχεση, αλλά πάνω πρέπει να είναι υπόσχεση. Έτσι λέει και εδώ, θα δούμε παρακάτω,
ότι πάνω απ' όλα έβαζε την υπόσχεση του Θεού, ότι είναι δυνατός να το κάνει. Αυτή η υπόσχεση την είχε στο μυαλό, την έφερε γύρω γύρω. Δύναται ο επίγελτε και ποιήσε, το έλεγε ο Αβραάμ εκείνο το πράγμα. Και προσέξτε κάτι, τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός, μάλλον ο Αβραάμ, πάρε ελπίδα, το πω μια φορά, το τονίσω, πάρε ελπίδα. Δηλαδή, σε περίοδο που η λογική δεν του δικαιολογεί σε καμιά ελπίδα να κάνει παιδί, αυτό θα σημαίνει και το πράγμα, σε τέτοια περίοδο, ξαναλέω, σε περίοδο που βρισκόταν εκτός ελπίδος για να τεκνογονήσει, επελπίδη επίστευσε. Εκείνος λέει επίστευσε έχοντας την ελπίδα. Τι, ιστογενέστε αυτό πατέρα, ότι θα γίνει οπωσδήποτε πατέρας. Αυτό το πίστευε. Την περίοδο που καθόλου δεν περίμενε παιδί. Η λογική αυτό έλεγε, τώρα είσαι γέρος, τώρα είσαι πεθαμένος οργανικά, τώρα είναι αδύνατο να κάνεις παιδί. Αυτό σημαίνει το παρελπίδα. Όμως εκείνος δεν το δεχότανε αυτό και έλεγε, ζούσε με την ελπίδα ότι θα γίνει πατέρας πολλών εθνών. Ρωμαίους 4:18, το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Γι' αυτό είναι και άνδρας πίστεως. Και που λέει «Δια πίστεως κατοικονίζονται βασιλιάς», αναφέρει και τον Αβραάμ. Λοιπόν, σημαίνει, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τι σημαίνει χωρίς ελπίδα. Το εξήγησα βέβαια, θα το διαβάσω πάλι. Στηριγμένος, τι σημαίνει χωρίς ελπίδα, στηριγμένος στην ελπίδα. Δεν είχε ελπίδα ότι θα αποκτήσει παιδί, αλλά ήταν στηριγμένος στην ελπίδα. Χωρίς την ελπίδα την ανθρώπινη. Καμιά παρέμβαση ανθρώπου δεν μπορούσε να του φέρει παιδί. Τελείωσε. Αυτό σημαίνει. Αλλά με την ελπίδα του Θεού που όλα τα νικάει, όλα τα μπορεί, όλα τα κατανικάει, μπορώ να αποκτήσω παιδί, έλεγε. Και μάλιστα του είπε και δώσει την υπόσχεση ούτως έστε το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού. Οι απόγονοι σου θα είναι σαν τα άστρα του ουρανού. Και γέρασε και το είχε δει, αλλά το πίστευε όμως εκείνο το πράγμα. Αυτό σημαίνει πίστης. Αυτό σημαίνει η πίστης. Επαναλαμβάνω, δεν νικέται από τους λογισμούς. Οι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί, δεν είναι προϊόν της λογικής που προέρχεται από θεϊκό παράγοντα ποτέ. Είναι οι κακοί λογισμοί προϊόν του απατεώνα που μας παίρνει κακούς λογισμούς. Αυτός τους παίρνει. Αυτός θέλει να δημιουργήσει χάος, συμφορά στον άνθρωπο μέσα. Πω πω τι θα γίνω, χάνομαι. Επειδή ξεπέρασε και αποτείναξε, συγχωρέστε με, επειδή ξεπέρασε και αποτείναξε αμέσως την ανθρώπινη αδυναμία, εδώ, την αδυναμία εδώ, που του έλεγε είναι αδύνατον, την ξεπέρασε και έφτασε στο ύψος εκείνου, έφτασε λέει στο ύψος, θες κάτι εκείνο το πράγμα, έφτασε στο ύψος με τούτο εδώ, την ξεπέρασε την αδυναμία την ανθρώπινη και στο ύψος εκείνου που του υποσχέθηκε, έλεγε ποιος μου το υποσχέθηκε, το προσέχετε, δεν στεκότανε η λογική λέει αυτό, όχι ποιος μου το υποσχέθηκε, αυτός μου το υποσχέθηκε μπορεί και να το κάνει, αυτό έλεγε, πόσο ανάστημα έχει εκείνος που του το υποσχέθηκε, υπόσχεση ήταν υπόσχεση αλλά έβλεπε εκείνο που το είπε, ψηλά, και εμείς έχουμε υπόσχεση μέσα από τις γραφές από την Παλαιά μέχρι και τέλος της Καινής Διαθήκης ότι είμαστε παιδιά του Θεού και τέκνα βασιλιάς ουρανών. Αυτός είναι ο προορισμός και δεν είναι δυνατόν αυτός που υποσχέθηκε που είναι πάνω από τη λογική μας να μην μας το κάνει εκείνο που εμείς προφανώς αγωνιζόμαστε για να επιτύχουμε. Με τη δύναμή μας ποτέ, αλλά όμως θα το δώσει. Δυνατός εστί ο επίγγελτε,
είναι δυνατό σε εκείνο που υποσχέθηκε να το κάνει. Και γι' αυτό λέει, πίστηκε ο Αβραάμ και δόξασε τον Θεό. Δόξασε, λέει, τον Θεό. Βλέπεις ότι αυτό είναι κυρίως που δοξάζει τον Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος. Βλέπεις ότι αυτό είναι κυρίως που δοξάζει τον Θεό. Και σταματά να δούμε ποιο είναι αυτό. Το να υποχωρεί κανείς πάντοτε στην αμετάχλητη πρόνοιά του. Μπροστά στου Θεού την πρόνοια που είναι μία και είναι ακατανίκητη και δεν μπορεί να κάνει πίσω ποτέ ο Θεός. Να υποχωρεί ο άνθρωπος. Εκεί που βλέπει το αδύνατο θα υποχωρείς. Κάτι θέλει ο Θεός να μου πει με αυτό το πράγμα. Και αυτό που θέλει να μου πει είναι καλό, δεν είναι κακό. Έτσι είναι. Αυτό σημαίνει πιστεύω. Και στην ανέκφραστη δύναμη και σοφία του και το να μην περιεργάζεται ούτε να πολύ εξετάζει ούτε να λέγει γιατί μου το παραχώρησε αυτό. Προσέχουμε και αυτό το γιατί μου το έδωσε αυτό συνήθως συμβαίνει στα δυσάρεστα γεγονότα. Γιατί Θεέ μου άφησες και αρρώστησα και έφτασα σε αυτή την κατάσταση. Γιατί Θεέ μου πήρες το παιδί. Γιατί Θεέ μου τέλος πάντων κάτι αυτό που συμβαίνει εκείνο το κακό. Να περιεργάζομαστε ποτέ. Γιατί τα βλέπει, τα γνωρίζει όλα και επαναλαμβάνω από το αντίθετο, το κακό ότι είναι ασθένεια και κάτι άλλο, θα βγάλει καλό. Να το πω κι άλλη μια φορά. Κάποτε ο Αγέραδος ο Παΐσιος το έχω πει, ας τα ακούσουμε όμως. Ξεκίνησε από το μοναστήρι στην Κόνιτσα να κατέβει στην πόλη και άργησε στο δρόμο και έβαλε λογισμούς γιατί άργησα. Κάτι του παρέμβαλε εμπόδιο. Ήταν καθοδόν και είχε εργοπορήσει και στον δρόμο είδε ότι η εργοπορία του απέφερε καλό. Τι είχε γίνει. Αν είχα περάσει, λέει, 5 λεπτά νωρίτερα που ήθελα εγώ, ο βράχος που έπεσε και γκρέμισε το μονοπάτι που θα περνούσα, θα με είχε πάρει και εμένα σβάρνα. Ο Θεός αυτό έκανε για μένα. Ναι. Πίσω δηλαδή από τη δική μου λογική είναι ο Θεός και πάνω από τη δική μου λογική. Αυτός μας κουμαντάρει. Δεν κουμαντάρουμε στον εαυτό μας. Πόσες φορές δεν έχουμε γλιτώσει. Πόσες φορές και δεν καταλαβαίνω τα ευεργετήματά του. Λοιπόν, πώς λοιπόν λέει ότι για ποιο σκοπό έγινε εκείνο, ρωτάμε, πώς θα συμβεί αυτό, γιατί να μου συμβεί αυτό δηλαδή. Και δεν είναι αυτό μόνο το θαυμαστό, αλλά το ότι, το είπαμε και προηγουμένως, ο Αβραάμ δεν έκανε τέτοιους λογισμούς που διαβάσαμε τώρα, αλλά τι έκανε ο Αβραάμ και τον ιό του εκείνο το μονογενή και γνήσιο, μετά την υπόσχεση αυτή, τον πήρε να το θυσιάσει. Δεν είπε γιατί μου λες να το θυσιάσω, εσύ που σχέδεσαι και στα πράγματα. Γιατί λέει εδώ πέρα το εξής και πρώτα αυτή η προσταγή του Θεού να θυσιάσει το παιδί. Αν δηλαδή μπορούσε να βάλει στο μυαλό να του περάσει αν είμαστε εμείς θα μας ασφίζει ο διάβολος και θα μας έλεγε αν δηλαδή ο Θεός δέχεται τέτοιες θυσίες, προσέξτε το, και προστάζει τους γονείς να γίνονται παιδοκτόνοι. Το προσέχετε. Να το θυσιάσει, του είπε. Άρα πήρε να γίνει παιδοκτόνος. Τι Θεός είναι αυτός που μου ζητάει. Θεός είναι ή τα εφωνιάς που μου λέει στον πατέρα να θυσιάσει το παιδί, να σφάξει. Και να καταλήγουν τη ζωή τους με βίαιο τρόπο και να παραδίνουν τα παιδιά τους σε πρόωρο θάνατο και να σκοτώνουν με τα ίδια τους τα χέρια τα παιδιά τους. Και αν θέλει με τέτοιο αίμα να βρέχεται ο βωμός του και να οπλίζεται το πατρικό χέρι εναντίον του μοριανούς παιδιού του και να είναι ο δίκαιος, ο Αβραάμ, Θεός, πιο φοβερός από τους φωνιάδες.
Τι πιο στιγερό έγκλημα μπορούσε να γίνει. Δεν συλλογίστηκε τίποτα από όλα αυτά. Σκεφτείτε το καλά. Προσταγή θα τη λέγαμε απάνθρωπη, πέρα για πέρα. Τι Θεός είναι αυτός που ζητάει τέτοια πράγματα. Και μάλιστα σε ιερό τόπο επάνω το θυσιαστήριο ήταν ιερός χώρος. Και η προσφορά στο Θεό. Λοιπόν, η λογική του λέει, του Αβραάμ, η λογική, δεν αφέθηκε να ταλαιπωρηθεί έτσι. Όχι, κάτι καλό έχει. Κάτι καλό έχει για μένα. Αυτό είναι το η ουσία. Κάτι καλό έχει για μένα. Και με αυτό και η εξουσία της φύσης να τον ανησυχεί και να τον ταράζει, όχι γιατί ήταν πατέρας μόνο, όχι δεν πατέρας μόνο, αλλά και γιατί ήταν φιλόστοργος. Το αγαπούσε πολύ το παιδί του. Ένα τον είχε. Μονάκριβο. Δεν ήταν μόνο που είχε ένα παιδί, αλλά ήταν και φιλόστοργος πατέρας, λέει. Αλλά ναι, και πατέρας τέτοιου παιδιού, γνήσιου, μονογενούς, όμορφου και έξυπνου. Τα είχε όλα ο Ισάκ, ο γιος του, όλα αυτά. Όμορφο, έξυπνο, μοναχοπέδι, τα πάντα. Διότι πραγματικά βρισκόταν σε αυτό το άνθος της ηλικίας και σε αυτή την ακμή της αρετής, λάμποντας τότε με τη διπλή ομορφιά. Ο Ισάκ είχε διπλή ομορφιά. Αφού ήταν παλικαράκι, παιδάκι 12 χρονών, τι δεν ήθελε να γίνει. Δεν είχε ομορφιά. Έλαβε από ομορφιά εξωτερική, αλλά και εσωτερική, λέει. Είχε. Και της ψυχής και του σώματος. Και δεν ήταν μικρό πράγμα για να νικήσει ο Αβραάμ, μικρό πράγμα, να νικήσει τη φιλοστοργία του. Είχε στοργή επάνω στο γονιός. Αν δεν την νικήσεις, μπορείς. Και το ότι δόθηκε σε αυτόν χωρίς καμιά ελπίδα. Και το πιο σημαντικό, ότι το παιδί αυτή ήρθε στον κόσμο χωρίς να περιμένει. Φανταστείτε τι λαχτάρα είχε. Του φανταζόστηκε το πράγμα. Δεν το περίμενε και του ήρθε. Άμα δεν το περίμενε αυτό το πράγμα, δόξα ο Θεός. Μου ήρθε λες. Και εκεί που λες μου ήρθε, τάκ, σου αφαιρείται. Γιατί γνωρίζετε πόσο αγαπητά είναι αυτά τα παιδιά, τα χαρισμένα χωρίς ελπίδα και προσδοκία. Και ότι σύμφωνα με τον νόμο της φύσεως ήταν αναπάντεχτο, όπως ήταν και ο Ισάκ. Έρχονται χωρίς να περιμένεις, θησαυρός μεγάλος, αχ, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Και που λες ευχαριστώ, σου αφαιρείται το δώρο. Ο Αβραάμ τα ξεπέρασε όλα και με τα πράγματα. Όλα. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, στέκουν εδώ. Όλα στέκουν εδώ. Αν βάλουμε πάνω την πίστη, με τη χάρη του Θεού, σχεδόν πάντα θα είμαστε νικητές. Γιατί η νίκη δεν στηρίζεται στη λογική. Στην πίστη στηρίζεται. Και όχι στο χάος των λογισμών. Το λέω. Δεν κουνήθηκε ρούπι ο Αβραάμ από κακούς λογισμούς που τους φύριζε ο διάβολος στον εγκέφαλο μέσα. Καθόλου. Αντίθετα, ήταν αγκαλιασμένος με την πρόνοια του Θεού και λέει έτσι, έτσι θέλει, έτσι θα γίνει. Τελείωσε. Λοιπόν, και μαζί με όλα αυτά, εκείνο που κυρίως ήταν ικανό να τον σκανδαλίσει τον Αβραάμ ήταν η υπόσχεση που του είχε δώσει. Μαζί με όλα αυτά, υπόσχεση. Καθώσον η εντολή, προσέξτε, η υπόσχεση του έλεγε, θα αποκτήσει παιδί και θα γεμίσει ο κόσμος από τους απογόνους. Η εντολή όμως ήταν αντίθετη από την υπόσχεση. Πήγε το θυσιάσεις. Το ένα αντίθετο στο άλλο. Να ξέρουμε πως λειτουργεί του Θεού η πρόνοια. Δεν πάει με τη λογική μας. Ποτέ δεν πάει με τη λογική μας. Γι' αυτό και δεν κατανοείται. Θα αποκτήσεις παιδί. Θα αποκτήσει απογόνους. Και έχει του λέει τώρα θυσίασε το. Κόντρα στην υπόσχεση που του είχε δώσει. Είναι η διαταγή που παίρνει να το θυσιάσει. Πώς λέει, ναι, θα αποκτήσεις, η διαταγή λέει τώρα αυτό απέκτησες, θυσίασε το. Πού είναι η απόγονη. Τα κάνει ο πειρασμός άλλο κάτω εδώ. Δεν τα έχει αυτά, λέει ο Αβραάμ.
Οι λογισμοί, οι κακοί, είναι αυτοί που μας αλλάζουν τα φώτα στη ζωή μας. Το καταλάβουμε και το πράγμα. Έτσι είναι. Πολλές φορές, όχι μία και δύο, και όχι σε τέτοια θέματα ουσιώδη, αλλά και σε μικροθέματα μας κουνάει ο διάβολος με τους λογισμούς, που προφανώς οι στραβοί λογισμοί είναι στραβοί του διαβόλου. Αυτός να φύγει από τη μέση και να παραδοθεί ο γιος του σε θάνατο και στη πιο φοβερή σφαγή από το χέρι του πατέρα του. Αυτή είναι εντολή. Υπόσχεση, θα κάνεις παιδιά. Άντε να βγάλουμε άκρη. Βλέπετε εδώ, από τη μια λες, περιμένω να μου δώσει αυτό παιδί. Ο φουμουγίδος υπόσχεση. Απ' την άλλη, σφάξτε το παιδί σου. Σάλος στη λογική. Παράλυση πνευματική. Ας σταθεί ο άνθρωπος στη λογική του. Γι' αυτό περνάει η ζωή τρέλας ο άνθρωπος εκείνος που κάποια στιγμή περνάει κάποιο πειρασμό μεγάλο και αφήνεται στη λογική του. Χρειάζονται δίπλα του γεροί πνευματικοί άνθρωποι, προφανώς ο εξομολόγος, που να είναι άνθρωπος με αρετή να στηρίξει τέτοιες ψυχές που δοκιμάζονται φοβερά. Δοκιμάζονται φοβερά. Και σήμερα δοκιμάζονται πολλοί άνθρωποι μας. Αλλά ούτε και έτσι σκανδαλιζόταν, ούτε ανησυχούσε ο δίκαιος εκείνος, ούτε έπαθε κάτι τέτοιο, όπως ήταν φυσικό να πάθει κάποιος από τους ανόητους και από αυτούς που σέρνονται στη γη, τους ανθρώπους γενικά. Και ούτε είπε στον εαυτό του, τι είναι αυτό, εξαπατήθηκα, δηλαδή με κορέψει ο Θεός. Παραλογίστηκα, είναι του Θεού αυτή η εντολή, μακριά για τέτοια σκέψεις. Δεν πιστεύω. Είναι αδύνατο να γίνω παιδοκτόνος και με τέτοιο αίμα να βάψω το χέρι μου, του παιδιού μου. Σαν πατέρας, τι έπρεπε να βρει στο λόγιο, τι θα τους παίρνει ο διάβολος δηλαδή. Πώς όμως θα πραγματοποιηθεί η επαγγελία, άμα εγώ κάνω αυτό, το παιδί μου, τι παιδιά θα φέρει στον κόσμο. Διότι αν καταστρέψω τη ρίζα, ποιοι καρποί θα γίνουνε. Αν φράξω την πηγή, από πού θα πηγάσουν οι ποταμοί. Αν αφανίσω το παιδί, από πού θα αποκτήσω το πλήθος των απογόνων που υποσχέθηκες. Αυτοί είναι λογισμοί του πειρασμού που θα τους έβαλε ο πειρασμός. Γι' αυτό δεν μας τα αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τους πέρασε μέσα από το λογισμό. Αυτός τα ξεπίδησε όλα αυτά. Λέει. Τα ξεπίδησε. Πάνω από τους λογισμούς. Νικητής των λογισμών. Όποιος είναι νικητής των λογισμών, είναι και νικητής της ζωής, τελείωσε. Όλοι οι Άγιοι νίξαν λογισμούς και έφτασαν εκεί που φτάσανε. Δεν έγιναν έτσι, πέρασαν από σίδερο και φωτιά και πάνω απ' όλα νίκησαν τους λογισμούς. Τίποτα λοιπόν δεν σκέφτηκε από αυτά ο Αβραάμ, απολύτως τίποτα. Γι' αυτό έλεγε και λέει και πήρε το μαχαίρι να σφάξει το παιδί με την πίστη ότι θα κάνει παιδιά από κόσμους. Δεν το έβγαλε και τίποτα, Θεός, σταμάτα του λέει ο Θεός. Το παιδί αυτό είναι να ζήσει. Λοιπόν, δεν τελειώσαμε ακόμα, να το κλείσουμε το να σημασία. Τελειώσε το μηχάνημα. Λοιπόν, γι' αυτό και ο Μωυσής, θαυμάζοντας τον Αβραάμ, ο Μωυσής που μας τα γράφει αυτά τα πράγματα, θαυμάζοντας τον Αβραάμ, είπε τα εξής. Και γένετο μετά τα ρήματα ταύτα και συνέβη μετά από τους λόγους αυτούς ο Θεός επείραζε τον Αβραάμ και είπεν, λέει ο Θεός τον δοκίμαζε δηλαδή τον Αβραάμ και του είπε λάβε τον αιώ σου τον αγαπητό τον αγάπη σας. Προσέξτε τονίζει η γραφή το παιδί το αγαπητό που αγάπησες τον Ισαάκ και ανένεγε αυτόν και πρόσφερε το θυσία. Εφέρ τον ωραίο που θα σου δείξω. Σε ένα από τα βουνά που θα σου δείξω εγώ, του λέει. Και προφανώς θα είναι, εσείς που έχετε πάει στο Ιεροσόλυμα, θα είναι εκεί που σταυρώθηκε ο Χριστός, ή όχι. Όχι. Στο όρος του ναού. Στο. Εκεί που χτίστηκε μετά ο ναός Σολομώντος. Εκεί, ναι. Μάλιστα. Ιερουσαλήμ, δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα λόγια της υποσχέσεως, τα λόγια της επαγγελίας.
που λέγουν ότι θα είναι πατέρας πολλών απογόνων και απογονή του θα είναι σαν τα άστρα του ουρανού. Λοιπόν, για να αρχίσουμε το θέμα, πρόσεχε, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος σε όλους μας, πως με τα λόγια αυτά, όταν άκουσε να σφάξει τον Υιό του, δέχτηκε εκείνον από τον οποίον επρόκειτο να γίνει τόσο πλήθος, να τον σκοτώσει και να τον θυσιάσει και να τον εξαφανίσει και να τον προσφέρει σφάγιο στο Θεό. Πρόσεχε. Και Απόστολος Παύλος, θαυμάζοντας τον Αβραάμ, πάλι γι' αυτόν λέγει, επενώντας τον και στεφανώντας τον, πίστη προς ενήνοχεν Αβραάμ τον Ισαάκ πειραζόμενος. Το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Πώς τα έκανε όλα αυτά ο Αβραάμ, που είναι υπέρ την ανθρωπίνη λογική, υπέρ την ανθρωπίνη δύναμη, πώς τα έκανε, και απαντάει, πίστη δια της πίστεως. Για να πούμε εκείνο που κι άλλο το έχουμε αναφέρει, λέει ότι πίστης εστί πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Αυτοί που είναι αληθινά πιστεύοντες και έχουν αληθινά ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, με το φακό της πίστεως, το προβολέα της πίστεως, βλέπουν πέρα όσο τους παραχωρεί ο Θεός θέα. Έτσι έβλεπε και ο Αβραάμ, πέρα. Γι' αυτό, αυτό το πέρα, του δεν είναι δυνατότητα να το βλέπει η πίστης, κανένα άλλο μέσο, καμιά άλλη αρετή. Από εκεί πηγάζουν όλες οι αρετές. Πιστεύω, λέει ο Δαβίδ, λέει, επίστευσα, διό ελάλησα. Λέει, άνθρωπέ μου, ακούς ρήμα Θεού, πιστεύεις. Αφού πιστεύεις το ρήμα του Θεού, το λαλείς και εσύ. Το μεταφέρεις και αλλού, με αγάπη Θεού. Και ο Αβραάμ, λοιπόν, επίστευσε, λέγει, με την πίστη προσενήνοχεν ο Αβραάμ, με την πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ πειραζόμενο, τον πρόσφερε κατά παραχώρηση θεία, ότι μπορεί να σηκώσει το αβάστακτο εκείνο βάρος της θυσίας του και μπορεί να το κάνει, και το έκανε ο Αβραάμ στην ουσία. Λοιπόν, το θαυμάζει, λέει, και ο Μωυσής τον Αβραάμ και ο Απόστολος Παύλος. Και οι αιώνες των αιώνων το θαυμάζουν τον Αβραάμ. Γιατί και ο Κύριος λέει, ο Λάζαρος απέθανε και πήγε στους κόλπους του Αβραάμ. Δεν είπε στους κόλπους του Χριστού, του Αβραάμ. Τόση μεγάλη δόξα έχει ο Αβραάμ, ώστε να αντικαθιστά τη βασιλεία των ουρανών. Έτσι είναι. Ό,τι προσφέρεις αυτό και παίρνεις. Στη συνέχεια, δείχνοντας πόσο μεγάλο πράγμα έκαμε και πόση πίστη φανέρωσε, ο Αβραάμ πρόσθεσε, ο Απόστολος Παύλος, και τον μονογενή προσέφερε όταν σε επαγγελία σαν αδεξάμενος, και τον μονογενή μονογενές παιδί του πρόσφερε ο Αβραάμ, το λέει ο Παύλος για αυτό, αυτό που σε λέω τώρα, πρόσφερε εκείνος που αποδέχθηκε τις υποσχέσεις του Θεού. Και το ένα έγινε και το άλλο έγινε. Και παιδί έκανα και απογόνους, αλλά και δεν απέφυγε τη θυσία για την πίστη. Γιατί έχει πάντα η πίστη και τη θυσία στη μέση. Πίστη χωρίς θυσία δεν γίνεται, μην κοροϊδευόμαστε. Μην κοροϊδευόμαστε. Να τολμάμε να σηκώσουμε το χέρι να κάνουμε σταυρό μας στην εκκλησία ακόμη, για να σκεφτόμαστε τι ο άλλος. Δεν τολμάμε να ανοίξουμε το στοματάκι μας ωραία και προσεκτικά να πούμε στον άλλο κάτι και θα μας πει καθυστερημένο. Και δεν τολμάμε ένα σωρό άλλα έργα τελικά να κάνουμε, γιατί φοβόμαστε τη θυσία από τα σκόμματα της ειρωνίας, δηλαδή τον άλλο. Αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι. Η ειρωνία ακούγεται εκεί που δεν υπάρχει σύζευξη, στεφάνωμα, ζευγάρωμα, στο πω έτσι, μεταξύ λόγου και έργου. Αν δεν υπάρχει ζευγάρωμα στα δύο, λόγος και έργο,
θα τον κοροϊδεύει τον άλλο. Αν βλέπει ότι πράγματι υπάρχει κάποιο έργο, δεν τον κοροϊδεύουν. Δεν τον κοροϊδεύουν. Τελείωσε. Λοιπόν, αυτό που λέγει σημαίνει το εξής. Δεν είναι δυνατόν να πει κανείς, λέγει, ότι είχε ο Αβραάμ δύο παιδιά γνήσια και περίμενε αν σκοτωθεί το ένα, το άλλο να γίνει πατέρας. Δεν το είχε γίνει το πράγμα, ένα και ολόκληρο. Του πλήθους εκείνου, αλλά και μόνο το είχε και από αυτό μόνο εξαρτιόταν η εκπλήρωση υποσχέσεως και όμως αυτό προτίμησε να το θυσιάσει. Ένα μόνο το είχε και αυτό το θυσίασε, λέει. Και όπως την υπόσχεση της γεννήσεώς του, ούτε από τη δική του νέκρωση, ούτε από την απαραίτητη φύση της γυναίκας του, εμποδίστηκε να πιστέψει, ούτε και αυτό το πίστεψε. Λέει, αφού το λέει, ας είμαστε γέροι, θα έρθει το παιδί. Έτσι και εδώ δεν παρεμποδίστηκε από το θάνατο του παιδιού του. Πήγε να το θυσιάσει. Και τελειώνουμε λέγοντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα βάζοντας μπροστά τη λογική και πίσω την πίστη. Η λογική είναι θεραπενίδα, υπηρέτρια της πίστεως. Κάνει, σκύβει το κεφαλάκι της να περάσει από πάνω η πίστη και μετά η λογική λειτουργεί θεοειδώς, όχι ανθρωποειδώς, θεοειδώς. Σε άλλη σφαίρα που είναι γεμάτη πνοία, άρωμα δηλαδή, αγιοπνευματικό. Αντιστρόφως, όπου λειτουργεί η λογική μόνη της, ταραχή, νεύρα, πείσματα και ούτω καθεξής. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αρθροποδήσουμε διά της λογικής και με παράδειγμα μπροστά μας τον Αβραάμ, της πίστεως και της θυσίας. Αμήν. Θέλετε να πείτε κάτι, σας κούρασα, ε. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα. Τι κάνεις, Δημήτρη, είσαι καλά. Καλά είσαι, ε. Να κάνεις προσευχή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά και ευλογημένη. Αμήν, αμήν. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. 6:30 ώρα και πάλι την Άγια Δευτέρα. Εδώ θα είμαστε. Αυτό δεν είναι το λειτουργείο.